Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του κύριε Μεσόρτηση. Είμαι ο Σαψίρο και αυτό είναι το δεύτερο μέρος της σειράς Let's Play που θα κάνουμε για το Donkey Kong Country. Ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά, στο δεύτερο κόσμο του παιχνιδιού. Αυτή είναι η πρώτη πίστα. Εδώ τώρα θα πάρουμε το βάτραχο. Έχουμε πάρει ήδη το βάτρα, έχουμε πάρει το ξυφία. Νομίζω υπάρχει καιρινό καιρός. Αν πρέπει να τρέχουμε πάρει την πρώτη πίστα, νομίζω. Σε γενικές γραμμές, τα ζώα αυτά δεν είναι απαραίτητα για την πρόοδο στο παιχνίδι, δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις και εγώ να τα πάρεις. Αλλά είναι αρκετά βοηθητικά, όπως εδώ, ας πούμε, νομίζω ότι οι μπανάνες θα μπορούσαν να στάσουμε τις ψηλά, χωρίς το άλμα του βάτραχου. Αυτά τα χρυσά νομίζω στα τρία, όταν μαζέψουμε από κάθε είδος, ξεκλειδώνει μία πίστα με μπανάνες, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε ένα λεπτό ή κάτι τέτοιο πρέπει να μαζέψεις όσες περισσότερες μπορείς. Σχετικά εύκολα αυτή η πίστα, δεν μας δυσκόλεψα, οπότε πάμε στη δεύτερη του δεύτερου κόσμου, η οποία είναι η πίστα με τρενάκι. Εδώ στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, άμα πέσεις στο κενό, περνάς την πίστα χωρίς να παίξεις καν. Αλλά εδώ δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Η πίστα, η οποία είναι από τις αρκετά δύσκολες του παιχνιδιού, ίσως η πιο δύσκολη κιόλας. Όλα αυτά τα άλματα θέλουν και τον άλλο συγχρονισμό, γιατί αλλιώς είναι πολύ εύκολο να χάσεις. Στην πορεία προκύπτουν και κάποιοι εχθροί που έρχονται ανάποδα. Απλώτος. Δεν καταφέρνω το δεύτερο. Και δυστυχώς χάσαμε. Οπότε ξαναρχίζουμε τώρα από το σημείο του checkpoint, το τελευταίο. Έχω την εντύπωση ότι όλες οι πίστες έχουν ένα checkpoint. Οι πίσμοι του τρενάκι έχουν κάνει την επιστροφή και στο καινούριο στο Return. Δεν ξέρω αν υπάρχουν Tropical Freeze, δεν το έχω παίξει ακόμα το παιχνίδι. Αλλά υποθέτω πως ναι, γιατί είναι σήμερα κατά τη φάνεια τη σειρά. Εδώ θα πηγαίνουμε κάπως καλύτερα τώρα, να δούμε αν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε. Θα είναι στο τέλος το βελάκι αυτό. Και ευτυχώς τα καταφέραμε χωρίς να... Το Kong εδώ πέρα δεν θυμάμαι αν έχει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Στο Tens νομίζω χρησιμεύε άμα έπαιρνε τα Kongs από όλες τις πίστες ενός κόσμου, ξεκλίνω στο τέλος μια κρυφή πίστα. Οι οποίες ήταν πραγματικά απίστευτες, δηλαδή το level design έπαιζε σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, μεγάλη δυσκολία. Αυτή η πίστα από ό,τι φαίνεται έχει αρκετές μέλισσες. Χωρίς τους παρόν όμως να δείχνουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Mm-hmm.
Δεν μάλλον χρειαζόμαστε το λάστιχο για να φτάσουμε μέχρι πάνω. Οπότε θα πάμε να το πάρουμε. Άλλος ένα βάτραχος. Από τη στιγμή που υπάρχουν μέλη στην πίστα, λογικά θα βοηθήσει αρκετά. Χωρίς όμως να είναι απαραίτητος, όπως προείπαμε ήδη. Δυστυχώς καταφέραμε και χάσαμε εδώ. Οπότε συνεχίζουμε από το τελευταίο checkpoint. Όπως αναφέραμε ήδη, το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1994 για το Super Nintendo. Το δεύτερο μέρος κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, μία χρονιά μετά. Το τρίτο πάλι μία χρονιά μετά. Και κάπου εκεί υπήρξε ένα μεγάλο κενό για τη σειρά. Βέβαια υπήρξε το Donkey Kong για το Nintendo 64, το οποίο όμως ήταν σε τελείως άλλη λογική. Και η σειρά επανήλθε το 2010 ή 2011 με το Return στο Wii και φέτος με το Tropical Freeze. Το μεγάλο κενό που υπήρξε ήταν λόγω της εξαγοράς της Rare από Microsoft, νομίζω. Οπότε δε έμεινε ορφανό το η σειρά. Έτσι βέβαια η Retro, η οποία ανέλαβε το παιχνίδι μετά, έδειξε ότι είναι για αυτήν να κάνει πολύ καλή δουλειά. Και είναι θετικό το γεγονός ότι έχει επιστρέψει μια σειρά με τέτοια ιστορία και πάλι στο προσκήνιο. Μπορούσαμε να εκταλλευτούμε εδώ πέρα την κορυφή πίστα με τις μπανάνες. Πήραμε ελάχιστες. Πάμε για την τέταρτη πίστα. Μάλιστα, εδώ θα χρειάζεται να σταματάμε τους εχθρούς, προλαβαίνοντας τα βαρέλια αλλά τα διαστήματα. Γιατί όταν είναι πράσινο και τρέχουν, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα μας φάνε. Γενικότερα υπάρχει καλή ποικιλία στο τίτλο απόψη επιπέδων. Το γράμμα εδώ είναι λίγο δύσκολο να το περνάμε, δεν ξέρω. Ενδεχομένως άμα πέφταμε εκεί να μας έβγαζε κάποια κρυφή πίστα, αλλά δεν θέλεις να το ρισκάρω. Οριακά προλάβαμε, ευτυχώς. Το παραμικρό λάθος είναι κανόνα να στοιχίσει μια ζωή.
στρατηγικά τα σημεία με πλατφόρμες κινούμενες. Θέλουν μεγάλη ακρίβεια. Εδώ ήμασταν πιο προσεκτικοί τώρα. Περάσαμε και φτάνουμε στο τέλος. Που είναι αρκετοί εχθροί. Αχ, ωραία, μην πάμε. Ωραία, κάτι εδώ, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα, ναι. Ωραία. Το περάσαμε κι αυτό. Τώρα μας να το αποθηκεύσουμε. Για τους νεότερους να πούμε εδώ ότι στις εποχές του Super Nintendo δεν υπήρχε η έννοια της κάρτας μνήμης, ούτε καν του σκλήτου δίσκου εννοείται. Και τα saves γινόταν μέσα στο ίδιο, στην ίδια την κασέτα. Το οποίο όμως είχε το πρόβλημα ότι μετά από κάποιο καιρό τελείωνε η μπαταρία και χανόντουσαν τα saves. Οπότε άμα τώρα κάποιος ενδιαφέρει να αγοράσει το παιχνίδι στην original του μορφή, να μην λειτουργεί. Εδώ στην αρχή είδαμε κάποια από τα μυστικά που έχει στο παιχνίδι. Γενικότερα είναι αρκετά συνηθισμένο περιοχές να κρύβονται, είτε στην αρχή είτε σε κάποιο μέρος το οποίο να δείχνει κενό. Εδώ είναι ένα mini game τώρα, το οποίο όπως καταλάβατε χρειάζεται να επιλέξουμε τα γράμματα με τη σειρά ώστε να φτιάξουμε το όνομα της εταιρείας. Και εδώ είναι, όπως είπαμε πριν, τα επίπεδα που χρησιμοποιούν τα ψάρια ή το ελαιόγυρο κλπ. Μαζεύοντας τα τρία χρυσά γάλματά τους. Στην περιοχή εδώ δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα από τους χορηγούς του παιχνιδιού. Για αυτή τη γεύση θα έκανες τα πάντα. Είναι φυσικό, αφού μόνο μία στις δύο μπανάνες έχει τα προσόντα να γίνει Τσικίτα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη γεύση Τσικίτα. Και αφού επανήλθαμε από το διάλειμμα, συνεχίζουμε στη συλλογή των χρυσών ψηφιών. Δεν θυμάμαι αν σε περίπτωση τα μαζέψεις όλα υπάρχει κάποιο extra bonus, αλλά κατά τα άλλα είναι σαν να μαζέψεις μπανάνες στην ουσία. Ανά εκατοστάδα δίνει μια ζωή. Για ελάχιστη δεν πήραμε τη δεύτερη ζωή. Συνεχίζουμε τώρα στην πίστα. Λοιπόν, οι κροκόδηλοι. Έγινε αρκετός λόγος για αυτούς και η Retro αποφάσισε να τους κόψει από τα καινούργια παιχνίδια. Προφανώς δεν τέριαζε στο προφίλ που θέλουν να δώσουν. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα θυμάμαι είχε βγει ένα χαρακτηριστικό κόμικ. Θα κοιτάξω όμως το βρω, να σας το βγάλω εδώ να το δείτε. Το οποίο έδειχνε τον... Πώς λέγονταν εκείνος. Δεν θυμάμαι, έχουν όλοι οι εχθροί έχουν ονομασία στα Donkey Kong. Και τον έδειχνε τέλος πάντων να διαβάζει την ανακοίνωση για το παιχνίδι το καινούριο. Να ετοιμάζεται, να δίνεται, να βάζει τα γαλά του. Να πηγαίνει στα γραφεία της Retro, όπου τελικά απ' έξω θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα απαγορευτικό για κροκόδηλους και θα αναγκαστεί να φύγει περίλυπος. Πάλι βάτραγος εδώ, ας ήρθα.
για τρίτη φορά στο δεύτερο κόσμο. Εδώ είναι λίγο δύσκολο το σημείο. Χρειάζεται άλλο συγχρονισμό. Και χάσαμε. Εδώ ενδεχομένω να έχει κάποιο μυστικό, τώρα δεν το κάτσα να το ψάξουμε. Γιατί δεν δικαιολογείται το DMT να υπάρχει εκεί, μόνο για να φύγει. Θα χρησιμοποιήσω το λάστιχο για να πάρουμε πάλι το βάταχο, που λογικά θα είναι χρήσιμο στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε φυσικά να το παραλείψουμε και να πάμε το κάτω μέρος, θα ήταν και πιο εύκολο για να περάσουμε. Παίρνοντας εδώ πάλι τον δεύτερο χαρακτήρα του Donkey Kong εδώ και μιας και έχουμε ξεκινήσει ήδη την κουβέντα σχετικά με τα καινούργια παιχνίδια της σειράς από τη Retro, να πούμε ότι ενώ στο πρώτο τουλάχιστον στα δύο επόμενα δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, ο δεύτερος χαρακτήρας είναι στην ουσία διακοσμητικός και λειτουργεί σαν μια δεύτερη ζωή μέσα στο παιχνίδι. Στο καινούργιο τουλάχιστον στο Returns που έχω παίξει εγώ είναι... βοηθάει κιόλας σε μορφή jetpack, κάτι τέτοιο. Το οποίο βέβαια με τη χρήση του διευκολύνει το παιχνίδι σε έναν βαθμό, αλλά και πάλι είναι αρκετή καλή δυσκολία που προσφέρει. Καταφέραμε και περάσαμε αυτό το σημείο, ήταν λίγο δύσκολο. Και οδεύουμε προς το τέλος τώρα. Το ταμπελάκι αυτό σημαίνει πάντα ότι είμαστε κοντά στο τέλος. Εδώ δεν θυμάμαι αν μπορούμε να χτυπήσουμε πάνω στη μέλισσα χωρίς τον βάτραχο, οπότε θα το ρισκάρω, μιας και είμαστε κοντά στο τέλος. Εδώ είναι μια συμβουλή σχετικά με τα κρυφά δωμάτια και πώς χρησιμεύει ο ρινόκερος στην έβρεξή τους. Λογικά στην επόμενη κόσμο θα δούμε περισσότερους ρινόκερους σχέση με το που φάμε βατράχους. Και εδώ το δεύτερο αφεντικό. Εδώ είναι τίποτα ιδιαίτερο και εδώ δεν είχα παίξει. Θέλω να το δω. Λογικά θα χάσουμε τώρα όπως και έγινε. Εντάξει, δεν θα μας δυσκολέψει αυτό το νομίζω. Γενικότερα το ανέφερα και στο πρώτο αφεντικό, δεν είναι δύσκολη η αρχή εδώ. Πηγαίνουμε με ελάχιστα χτυπήματα. Ένα-δύο ακόμα χρειάζεται. Τρία μάλλον. Και τέλος κι αυτός. Μια γιγαντιά μπανάνα με το σήμα της Nintendo πάνω. Και πάμε για το τρίτο κόσμο. Λοιπόν, αφού βγάλαμε και το δεύτερο, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε τα σχόλια σας από κάτω. Και εμείς θα ξαναβούμε τις επόμενες μέρες με το τρίτο μέρος της σειράς. Μέχρι τότε, γεια σας. Thank you.